ίσως πιο παλαιινό. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Έναν ήχο που σε πάει πιο πίσω. Πιο αρχαιότροπο. Πιο πρωτόγονο ίσως. Στην παραλλαγή μέσα βρίσκεται το τοπικό ιδίωμα, το τοπικό χρώμα. Χανιώτικο. Και μάλιστα αυτός δεν αλλάζει, δηλαδή δεν βάζει την πέμπτη μετά, ας πούμε. Μένει στο φαδίες κολλημένος. Μπορούμε να ξεκινήσουμε ή με το δεύτερο ή με το τρίτο βάθμιο. Αυτό που κάναμε όλοι μας και οι τρεις ήταν πιο... Να δώσουμε κάποια βασικά στοιχεία που αφορούν την κριτική μουσική, να δώσουμε στοιχεία ήθους, να δώσουμε, ας πούμε, στοιχεία για το ποια οπτική πρέπει να έχει κανείς στη μουσική μας, πώς να την αντιμετωπίσει δηλαδή. Θίξαμε ζητήματα τεχνικής, ζητήματα που αφορούν την παραλλαγή, τον αυτοσχεδιασμό. Απόψε, στο παλιό σχολείο, γλέντι, γλέντι, μέχρι πρωίας. Νομίζω ότι εκεί είναι η αλήθεια. Δηλαδή βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι τεχνικά δεν θα τους έλεγε σε καμία περίπτωση δεξιοτέχνες του παίξηματος, αλλά αυτό που παίζουν είναι αυτό που λέμε στην Κρήτη «σε πιάνει».